μπαίνει μέσα στο σπίτι της κρυφά και κλέβει ό,τι πράγματα της είχε πάρει ποτέ και ό,τι δώρα της είχε πάρει ποτέ, μαζί και τα αμάξι της. Πάμε κατευθείαν στο ψητό για να καταλάβετε πού περίπου βρισκόμαστε. Σκεφτείτε Καλιφόρνια το 1980. Το 1976 η Καλιφόρνια πέρναγε έτσι μια ξηρασία, οπότε πάρα πολλές πισίνες είχαν αδειάσει, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί σκεϊτάδες να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάζουν τα τρίξ τους σε επιφάνειες των πισινών. Φαντάστηκα έναν σκεϊτά να κάνει τρίξ πάνω σε ένα... κόλο. Είχαν την ευκαιρία τέλος πάντων να προσπαθήσουν και να κατεβαίνουν έναν κάθετο τοίχο και να κάνουν όλα αυτά τα tricks που ήταν πάρα πολύ της μόδας εκείνη την εποχή. Γενικά αυτό το steel skating ήταν πάρα πολύ διάσημο εκείνη την περίοδο, οπότε οι skaters της Καλιφόρνια έγιναν πάρα πολύ διάσημοι ακριβώς επειδή είχαν την ξηρασία και είχαν πάρα πολλές πισίνες άδειες για να δοκιμάσουν τα tricks τους και να, ας πούμε, εξελιχθούν πιο γρήγορα από ότι οι skaters σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για ένα μεγάλο όνομα εκείνης της εποχής, συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τον Gator. Ο Gator γεννήθηκε 10 Αυγούστου του 1966 στο Brooklyn, New York. Αργότερα σαν παιδάκι μετακόμισε να ζήσει στην Καλιφόρνια. Όταν ήταν 3 ετών οι γονείς του χωρίζουνε. Ο μπαμπάς του είχε θέματα θυμού, από ό,τι λένε απατούσε τη μητέρα του, δεν ήταν γενικότερα και ο καλύτερος πατέρας, με αποτέλεσμα ο μικρός Gator να έχει πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία ψυχολογικά προβλήματα, ή μάλλον όχι ψυχολογικά προβλήματα, αλλά θυμό, τα βγάζει στο skating και ξεκινάει να κάνει skating όταν ήταν 7 χρονών. Ακριβώς επειδή η οικογένειά του δεν είχε πάρα πολλά λεφτά και δεν μπορούσε να πάρει μια κανονική σανίδα, χρειάστηκε να φτιάξει μόνος του τη σανίδα του, η οποία προφανώς δεν ήταν το ίδιο καλή με τις κανονικές επαγγελματικές. Αλλά τελικά, ακριβώς επειδή η δικιά του σανίδα δεν ήταν τόσο καλή και ήταν λίγο πιο δύσκολο να τη μανατζάρει, του βοήθησε στο να φτιάξει ένα δικό του στυλ και να διαφέρει από όλους τους υπόλοιπους. Σύντομα, κοντά στην περιοχή που ζούσε, άνοιξε ένα skate park και άρχισε να πηγαίνει εκεί. Όλοι σιγά-σιγά άρχισαν να το παρακολουθούν, ανακάλυψαν έτσι ένα νέο καινούριο ταλεντάκι. Και μετά από 2 χρόνια μόλις μπαίνει επίσημα στην τοπική skate ομάδα όταν ήταν μόλις 12 χρονών. Όταν έφτασε τα 14 άρχισε να έχει χορηγούς και να πληρώνεται κανονικά, οπότε είναι ένα 14χρονο παιδάκι που κατά μέσο όρο βγάζει 400 με 800 δολάρια το μήνα. Ακριβώς επειδή και ο Gator, όπως και ο πατέρας του, έχει θέματα θυμού και κρατάει πάρα πολύ θυμό μέσα του, το στυλ του skating του ήταν πάρα πολύ επιθετικό, οπότε γενικότερα άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο και ήταν πάρα πολύ χαρισματικός. Όταν φτάνει 17 αγοράζει το πρώτο του σπίτι και αγοράζει και σπίτι στη μαμά του. Τώρα μπείτε λίγο στο mentality ενός σκεϊτά που έγινε διάσημος από τα 12 του ή τέλος πάντων όλοι τον αγαπάνε από τα 12 του και από τα 14 του έχει ήδη όλα τα λεφτά που χρειάζεται, δεν χρειάζεται να πάει σχολείο, δεν χρειάζεται να ακούσει τη μαμά του, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα και στα 17 του αγοράζει το πρώτο του σπίτι. Φάση είναι ένα συγκεκριμένο στάδιο όταν είσαι έφηβος που πρέπει να περάσεις και ένα συγκεκριμένο amount από σφαλιάρες που πρέπει να φας για να μάθεις τι εστί ζωή. Και άμα από τα 17 σου ή από τα 14 σου έχεις τόσα πολλά λεφτά και δεν χρειάζεται να ακούς κανέναν και κάνεις ό,τι γουστάρεις, προφανώς, κατά πάσα πιθανότητα, θα μεγαλώσεις πολύ κακομαθημένο παιδί. Ειδικά αν έχεις θέματα θυμού και ειδικά αν έχεις bipolar, το οποίο δεν έχει ανακαλύψει κανείς ότι έχεις, οπότε δεν έχεις πάρει τα φάρμακα και την... ψυχιατρική βοήθεια που θα έπρεπε να πάρει. Σε κάποια φάση μετά τα 17, μεθάει ένα βράδυ, βγαίνει έξω, χώνει ένα μπουκέτο σε έναν αστυνομικό. Και όπως λένε και η δυσφήμιση διαφήμιση είναι, οπότε ακριβώς λόγω του ότι βάρεσε έναν μπάτσο στη μούρη, γίνεται ακόμα πιο διάσημος. Όλες οι φωτογραφίες είναι στα περιοδικά του Thrasher. Γίνεται λίγο ο Justin Bieber της skate κουλτούρας και της εποχής. Ο κόσμος τον γουστάρει, οι εταιρείες skating τον λατρεύουν, γιατί είναι ακριβώς αυτό που θέλουν. Θέλουν αυτά τα παιδιά που είναι εκτός ελέγχου, που κάνουν ό,τι να είναι, γιατί άμα το σκεφτείτε, η skate κουλτούρα είναι λίγο τέτοια φάση, είναι λίγο επανάσταση ρε παιδί μου, οπότε του τέριαζε. Οι εταιρείες ήθελαν ακριβώς αυτά τα παιδιά που θα κάνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο καλά χωρίς να τους λέει η ίδια η εταιρεία να τα κάνουν, γιατί στην τελική πάντα είναι δημοσιότητα και είναι παραπάνω μάτια πάνω σου και σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ακόμα ίντερνετ, οπότε θέλανε διπλά έτσι μεγάλα νέα που να διαδίδονται γρήγορα και ο κόσμος να τα μαθαίνει και να κουτσομπολεύει. Αφού λοιπόν χώνει μπουκέτο ένα μπάτσο, σιγά σιγά γίνεται όλο και πιο διάσημος, καταλήγει να έχει έχει δικές τους σανίδες, να πουλάει δικές τους σανίδες. Γίνεται το πρόσωπο της Vision εκείνη την εποχή και κάπου εκεί είναι που ξεκινάνε να υπάρχουν τα skate videos. Οπότε ο κόσμος δεν βλέπει απλά πλέον φωτογραφίες, αλλά actually βλέπει αυτούς τους τύπους να κάνουν αυτά τα κόλπα και ο κόσμος είναι πάρα πολύ hyped. Ο Gator σε ένα interview με την Thrasher είχε πει συγκεκριμένα ότι το skating είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να βγάζεις τον θυμό σου προς τα έξω και ότι αντί να σπάσεις ένα μπουκάλι και να κόψεις το λαιμό κάποιου, απλά πετάς τον εαυτό σου ιδρωμένος πάνω σε έναν τοίχο. Σε κάποια φάση λοιπόν ο Gator 21 χρονών γνωρίζει την Brandy McLean, 15 χρονών. Η Brandy είναι ένα κλασικό κορίτσι Καλιφόρνιας, ξανθό μαλλί, cute as fuck, πολύ κοινωνική μέσα στη skate κουλτούρα, οπότε αυτοί οι δύο αρχίζουν και ερωτεύονται και αρχίζουν και έχουν σχέση από απόσταση για 2 χρόνια. 2 χρόνια αργότερα, όταν η Brandy είναι πλέον 17, μετακομίζει στην Καλιφόρνια στο σπίτι του Gator και αρχίζουν και είναι το μεγάλο ζευγάρι. Όλα τα περιοδικά τους βγάζουν φωτογραφίες, έχουν υπάρξει βίντεο με αυτούς τους δύο μαζί. Όλοι θέλουν να είναι αυτό το ζευγάρι. Ο Gator εκείνη την εποχή αρχίζει και εμφανίζεται στο MTV, δηλαδή είναι κανονικό celebrity πλέον. Η Brandy λέει ότι η σχέση τους ήταν λίγο περίεργη, ότι ο Gator πάθαινε manic episodes, ότι ήταν πάρα πολύ ζηλιάρης. Και γενικά ήταν αυτή η σχέση στην οποία υπήρχαν πάρα πολλοί τσακωμοί που μας δείχνουν πάρα πολλά βιντεοκλίπ γενικότερα και που όταν είσαι έφηβος θεωρείς πάρα πολύ ρομαντικό και επειδή στο πουλάνε οι ταινίες και τα βιντεοκλίπ και γενικά θεωρείς πως αυτό είναι αγάπη και θεωρείς πως αυτό είναι φυσιολογικό και άμα δεν έχει ένταση ας πούμε η σχέση θεωρείς ότι δεν είναι αρκετά καλή. Βέβαια μετά όσο μεγαλώνεις καταλαβαίνεις πόσο μαλακία είναι αυτό και ότι αυτό δεν είναι αγάπη, αλλά τέλος πάντων. Στα 90s γίνεται πιο popular ένα καινούριο στυλ skating, το κλασικό skating σε πιο κανονικές επιφάνειες. Αρχίζουν και γίνονται popular τα tricks σε ίσχυες επιφάνειες, ας πούμε, ή τέλος πάντων όχι το κάθε τώρα παιδί μου προς τα κάτω, αρχίζουν και γίνονται τα τωρινά tricks που βλέπουμε και τώρα πιο famous και ο Gator εκείνη την εποχή είναι 23 και δυσκολεύεται να κάνει αυτό το transition, δυσκολεύεται να μάθει το καινούριο στυλ skating, οπότε η φήμη του σιγά σιγά αρχίζει και κατεβαίνει. Οι δουλειές τέλος πάντων για αυτόν δεν πάνε πάρα πολύ καλά, η εταιρεία του η Vision κλείνει εκείνο το χρονικό διάστημα. Και εκείνο το χρονικό διάστημα είναι που πάει στην Αυστραλία για ένα συγκεκριμένο show και ήταν ένα παιδί στην Αυστραλία που του ζητούσε συνέχεια να του δώσει αυτόγραφο. Από ό,τι φαίνεται τον έπριζε αρκετά και τελικά ο Gator καταλήγει να χώνει μπουνιά στο παιδί. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ξαφνικά όλοι αρχίζουν να τον μισούν. Συγκεκριμένα η Αυστραλία τον κάνει ban, οπότε όλες οι πωλήσεις εκεί πέφτουν. Δεν τον θέλει κανείς στην Αυστραλία και προφανώς δεν επηρεάζει πολύ καλά την ψυχολογία του όλο αυτό. Μετά λοιπόν πάει στη Γερμανία για κάποιους διαγωνισμούς και μεθάει πάρα πολύ με το Jägermeister. Μεθάει τόσο πολύ που πέφτει από ένα παράθυρο ξενοδοχείου πάνω σε μεταλλικά κάγκελα. Κανείς δεν ξέρει αν πήδηξε από το παράθυρο του ξενοδοχείου ή αν έπεσε κατά λάθος από το παράθυρο του ξενοδοχείου. Keep in mind ότι εκείνη την εποχή είναι ο τρελός τύπος. Είναι ο τύπος που είναι τόσο περίεργος και τόσο ακραίος που ακόμα και οι άλλοι skaters low-key τον φοβούνται. Όταν πέφτει λοιπόν στις μεταλλικές μπάρες, χτυπάει το λαιμό του, το πρόσωπό του και τα χέρια του. Επιβιώνει όμως και όταν προσπαθούν να τον βάλουν μέσα στο ασθενοφόρο, προσπαθεί να παίξει ξύλο με τους τύπους που προσπαθούν να τον βάλουν στο ασθενοφόρο και το επόμενο πρωί ξυπνάει και δεν θυμάται τίποτα. Αφού φεύγει από το νοσοκομείο, γυρνάει σπίτι του στην Καλιφόρνια και πάει πίσω στην κοπέλα του, την Brandy, και συνεχίζουν και ζουν μαζί. Μετά το ατύχημα όμως αρχίζει και φέρεται λίγο περίεργα, αρχίζει και κάνει κάτι περίεργο. Μαλακίες, προσπαθεί να αλλάξει το όνομά του, το οποίο είναι περίεργο γιατί σε ξέρουν ήδη πάρα πολύ καιρό, είσαι στο top, ξέρω εγώ, της φήμης σου και ξαφνικά στο top της φήμης σου αλλάζεις full το όνομά σου και κανείς δεν θα σε ξέρει με το καινούριο σου όνομα. Κάπου εκεί γνωρίζει έναν πρώην σέρφερ τυπά, ο οποίος έπαθε κι αυτός ένα ατύχημα όταν ήταν μεθυσμένος και μετά ακριβώς από αυτό βρήκε τον Θεό. Τέλος πάντων ο τυπάς αυτός γίνεται ο μέντορας του και ο Gator αρχίζει και είναι έντονα θρήσκος, έντονα χριστιανός συγκεκριμένα. Λέει ότι ο Θεός του μίλησε μέσα από αυτό το ατύχημα. It was not God. Λέει στην κοπέλα του την Brandy, με την οποία σε αυτό το σημείο είναι 4 χρόνια μαζί, ότι πλέον δεν μπορούν να κάνουν σεξ αν δεν παντρευτούν. Η Brandy λοιπόν, αφού για 4 χρόνια τον έχει ανεχτεί και έχει ανεχτεί όλες αυτές τις μαλακίες, το βλέπει σαν ευκαιρία να φύγει από αυτή τη φάση και του λέει «ΟΚ, τότε χωρίζουμε» και φεύγει από το σπίτι του στην Καλιφόρνια και γυρνάει στο σπίτι των γονιών της. Ο χωρισμός με την Brandy επηρεάζει τον Gator αρκετά, αρχίζει και πίνει πάρα πολύ, αρχίζει και κάνει κόκες. Σχετικά γρήγορα η Brandy προφανώς ξεπερνάει τον Gator γιατί της είχε κάνει τη ζωή κόλαση και αρχίζει και βγαίνει με έναν άλλον τυπά, με έναν άλλον σέρφερ και ο Gator αρχίζει και ζηλεύει πάρα πολύ και γίνεται πάλι φανατικός με όλη αυτή την κατάσταση, αρχίζει και παίρνει τηλέφωνα στο σπίτι της Brandy, μπαίνει μέσα στο σπίτι της κρυφά και κλέβει ό,τι πράγματα της είχε πάρει ποτέ και ό,τι δώρα της είχε πάρει ποτέ, μαζί και τα αμάξι της, παίρνει τηλέφωνο με απειλές στο σπίτι του καινούριου αγοριού της, γενικά ένα χάος. Σε κάποια φάση λοιπόν η Brandy προσπαθεί να ξεφύγει από όλο αυτό το χάος, προσπαθεί να βρεθεί μαζί του, να μιλήσει μαζί του και κάπου εκεί είναι που της λέει ο Gator ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να σε πάω στην έρημο να σε σκοτώσω και να σε αφήσω εκεί. Η Brandy τρομάζει τόσο πολύ που του λέει εκείνη την ώρα ότι η μαμά μου ξέρει ότι είμαι μαζί σου, η μαμά μου ξέρει που είμαι αυτή τη στιγμή, πήγαινε με σπίτι τώρα. Την πάει σπίτι, η Brandy μαζεύει τα πράγματά της και χωρίς να πει σε κανέναν πού ακριβώς πάει, εκτός από τους γονείς της, έτσι ώστε να μην μπορεί να την βρει ο Gator, φεύγει από την πόλη στην οποία έμενε στην προσπάθειά της να σωθεί. Αλλά εκεί είναι και που τα πράγματα αρχίζουν και πάνε λίγο στραβά. Βλέπετε όσο αυτή η κοπελίτσα τα είχε με τον Gator, επειδή ακριβώς η σχέση τους ήταν τοξική, αυτός την απομάκρυνε από όλους τους φίλους της, σταμάτησε να μιλάει με τους φίλους της, έγινε λίγο πιο απομονωμένη και είχε μία φίλη η οποία έμενε σε μία άλλη πόλη και η οποία αποφάσισε να μετακομίσει στην Καλιφόρνια, αλλά είχε πάρα πολύ καιρό να μιλήσει με την Brandy, οπότε δεν ήξερε ακριβώς τι γίνεται με τον Gator και δεν ήξερε πόσο επικίνδυνος είναι ο Gator. Επειδή δεν μπορούσε να βρει την Brandy και μπορούσε να βρει μόνο τον Gator και ο Gator ήταν ο μόνος άνθρωπος που ήξερε στην Καλιφόρνια, του μίλησε και είπανε να πάνε μαζί μια βόλτα, να της δείξει την πόλη κλπ. Κλπ. Σαν φίλοι. Πράγμα το οποίο νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε. Ειδικά με έναν τυπά που τα είχε η κολλητή σου, νιώθει safe, δεν υπάρχει κάποιο περίεργο vibe, δεν υπάρχει τίποτα περίεργο και απλά μπορείτε να πάτε να πιείτε έναν καφέ. Την φίλη αυτή λοιπόν τη λένε Jessica και η Jessica μοιάζει πάρα πολύ με την Brandy. Η Jessica είναι 22 χρονών, είναι και αυτή ξανθιά, είναι και αυτή πάρα πολύ κοινωνική. Βρίσκονται τέλος πάντων, πάνε για έναν καφέ και τελικά αποφασίζουν να περάσουν όλη τη μέρα μαζί. Στο τέλος της ημέρας της λέει αυτός, πάμε σπίτι να ράξουμε, να δούμε καμιά ταινία, να πιούμε κρασί. Η κοπέλα του λέει ναι, φυσικά, γιατί όχι. Πάνε σπίτι, βλέπουν ταινία, πίνουν κρασί και τελικά πάνω που η κοπέλα λέει να φύγει από το σπίτι του Gator και του ζητάει να την πάει σπίτι της, ο Gator λέει «Οκ, θα περάσω λίγο από τα αμάξι να πάρω κάτι που χρειάζομαι και έρχομαι να σε πάρω από το σπίτι». Παλιά τα αμάξια, δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά είχαν κάποιους συγκεκριμένους μηχανισμούς για να μην τα κλέβουν. Ένα συγκεκριμένο, μια μεταλλική μαλακία που δένει το τιμόνι και κάπως το κλειδώνει με αποτέλεσμα το τιμόνι να μην μπορεί να κουνηθεί. Κάποιοι το έχουν σήμερα αυτό ακόμα. Παίρνει τέλος πάντων από τα αμάξια αυτό το πράγμα ο Gator, επιστρέφει στο σπίτι καθώς η Jessica είναι στο πάτωμα και προσπαθεί να μαζέψει τα πράγματά της για να φύγει από το σπίτι. Την χτυπάει από πίσω στο κεφάλι με αυτή την μεταλλική μαλακία και προφανώς η Jessica λιποθυμάει. Και από ό,τι κατάλαβα, αυτό το χτύπημα ήταν ο λόγος που πέθανε. Τελικά ο Gator κατέληξε να την βάζει στο κρεβάτι, να την δένει, να την βιάζει επανειλημμένα και μετά να την βάζει σε μια σακούλα του σερφ και να την πηγαίνει όντως στην έρημο και να την αφήνει εκεί, όπως ακριβώς είχε πει στην πρώην κοπέλα το τι έχει σκοπό να κάνει. Ο πατέρας της Jessica αρχίζει να την ψάχνει την αμέσως επόμενη μέρα, γιατί προφανώς του φάνηκε περίεργο που η κόρη του δεν το απαντάει στα τηλεφωνήματά του και δεν μπορεί να τη βρει πουθενά. Ο πατέρας πετάει κατευθείαν στην πόλη στην οποία εξαφανίστηκε η κόρη του, αρχίζει και την ψάχνει. Για τους επόμενους 2 μήνες την ψάχνουν όλοι, για τους επόμενους 2 μήνες την θεωρούν απλά εξαφανισμένη. Ο πατέρας μιλάει με τον ίδιο τον Gator, ο οποίος Gator του λέει ότι όχι, δεν ξέρω που είναι και του φύγει το χέρι. Και 2 μήνες μετά το σώμα της Jessica στην έρημο το βρίσκουν κάποιοι campers. Το σώμα της ήταν σε τόσο κακή κατάσταση από τον ήλιο και λόγω της αποσύνθεσης που δεν κατάλαβαν ακριβώς και αμέσως ποια είναι αυτή η κοπέλα. Αλλά αμέσως την επόμενη μέρα, αφού βρίσκουν το σώμα, ο Gator καταλαβαίνει ότι βρήκανε τη Jessica, νιώθει πάρα πολύ άσχημα και πάει στον μέντορά του και του παραδέχεται αυτό που έκανε. Ο χριστιανικός μέντορας, δόξα τω Θεώ, του λέει να πάει στην αστυνομία και να παραδοθεί. Και 11 Απριλίου του 1991 λοιπόν ο Gator παραδέχεται το έγκλημά του. Η αστυνομία δεν ήξερε καν κατευθείαν γιατί πράγμα μιλάει και για ποια κοπέλα μιλάει. Ο Gator έπρεπε να αποδείξει ότι έκανε αυτή τη δολοφονία, έπρεπε να τους πάει σπίτι του και να τους δείξει το σημάδι από το αίμα που άφησε η Jessica. Δικαιολογείται τέλος πάντων με πάρα πολλούς τρόπους. Μία παραδέχεται ότι το έκανε, μία λέει ότι δεν ήξερε τι έκανε και ότι σε κάποια φάση η Jessica έγινε η Brandy στο μυαλό του και απλά έγινε το switch και νόμιζε ότι όλα αυτά τα έκανε στην πρώην κοπέλα του, λες και αυτό κατά κάποιο τρόπο το κάνει καλύτερο. Αφού λοιπόν τον πιάνει η αστυνομία και τον πάνε μέσα, κάπου εκεί είναι που ψυχολόγοι επίσημα του λένε ότι έχει το bipolar disorder, για το οποίο έπρεπε να δεχτεί βοήθεια πολλά χρόνια πριν. Το 1992 λοιπόν παραδέχεται το έγκλημά του για να αποφύγει το ισόβια και για να αποφύγει την θανατική ποινή. Τη μέρα που γινόταν η δίκη έπρεπε να τον προστατέψουν έξτρα, γιατί ο πατέρας της Τζέσικα είχε πει απλά «Δεν έχω τίποτα να χάσω, θα σκοτώσω αυτόν τον καριόλι». Το οποίο λογική βγάζει νόημα. Και κάπως έτσι λοιπόν ο Γκέιτορ πήρε την ποινή των 6 χρόνων για βιασμό και 25 χρόνια για δολοφονία. Τώρα υπάρχει ένα μικρό κομμάτι το οποίο δεν έχω καταλάβει ακριβώς από το research μου κιόλας και δεν μπορώ να καταλάβω, οπότε αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω που ξέρει πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, γράψτε κάνα σχόλιο και όπως πάντα άμα βρω κάτι που ισχύει θα του κάνω καρδούλα για να μπορούν να το διαβάσουν όλοι. Ενώ πήρε την ποινή, δεν βγήκε μετά από 30 χρόνια, 31. Στα 31 χρόνια προσπάθησε να κάνει parole και του είπανε όχι. Η πρώτη φορά που του είπαν όχι ήταν το 11 και μετά του ξαναείπαν όχι. Το 16 ξαναπροσπάθησε να βγει από τη φυλακή και του είπανε όχι. Και η επόμενη φορά που θα έχει δικαίωμα να προσπαθήσει να βγει από τη φυλακή θα είναι το Μάρτιο του 23, που θα είναι στα 50 με 55 θα είναι. Αυτά για αυτή την ιστορία. Δεν αποκλείεται να βγει. Είναι η ντροπή των σκεϊτάδων. Είναι μια ιστορία την οποία έχουν προσπαθήσει να θάψουν πάρα πολύ, ακριβώς επειδή ήταν τόσο διάσημος και ακριβώς επειδή ήταν το πρόσωπο εταιρείας, ακριβώς επειδή το πρόσωπο του υπήρχε σε πάρα πολλά περιοδικά Thrasher. Προσπάθησαν να το θάψουν για να μην έχουν σχέση με έναν δολοφόνο προφανώς, το οποίο makes sense. Συγγνώμη σκεϊτάδες που είπα αυτή την ιστορία, αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για να μην το κάνω και δεν την ξέρει αρκετός κόσμος. Εκείνη την εποχή, το 1980, είναι που γίνεται και ο πανικός με τους σατανιστές γενικότερα. Και γενικότερα οι σκεϊτάδες δεν είναι και αγαπημένοι της κοινωνίας. Και νομίζω μέχρι και σήμερα δεν είναι αγαπημένοι της κοινωνίας. Είναι τα περίεργα παιδάκια, όπως και οι bikers, όπως και όλες αυτές οι ομάδες, όπως και οι hip-hopάδες. Πάντα είναι οι περίεργοι, πάντα είναι οι επικίνδυνοι. Αλλά για να κλείσουμε αυτό το βίντεο, να πούμε και τη μεγάλη αλήθεια, ότι συνήθως είναι τα καλύτερα παιδιά. Και οι σκεϊτάδες και οι hip-hopάδες και οι bikers είναι συνήθως τα καλύτερα παιδιά. Αυτά λοιπόν για αυτή την ιστορία, αυτά για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να περάσετε ωραία και τα λέμε στο επόμενο.